Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, το δήμαρχο του Πύργου, να μας πει τι συμβαίνει εκεί. Δήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας. Κοιτάξτε, τα παρακολουθούμε όλα αυτά, τα είδαμε από χθες. Σήμερα έρχεται και ένα καινούργιο υλικό. Ο Φίβος έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει μιλήσει και με εσάς νωρίτερα, αλλά και με το αστυνομικό τμήμα και με την αστυνομία. Και για τη χθεσινή περίπτωση που εμείς είδαμε χθες, τον τραπουκισμό στο 14χρονο, φαίνεται ότι έχει σχηματιστεί η δικογραφία για τρεις ανήλικες, για την υπόθεση αυτή, ανηλικούς για την υπόθεση αυτή. Αλλά τώρα μας δίνεται και αυτό το. Έρχεται στα χέρια μας και αυτό το βίντεο, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δήμαρχε, τα ίδια παιδιά. Υπάρχει ομάδα συγκεκριμένη? Ναι, δυστυχώς υπάρχει μια μικρή ομάδα, μέχρι 10 άτομα είναι, η οποία έχουν συγκεκριμένη προέλευση από συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομάδα με την ομάδα που είχε με τον Θήμιο εμπλακεί. Mm-hmm. Αυτή είναι μια ομάδα, απόψη μου, είναι μια ομάδα με χαρακτηριστικά συμμορίας. Δηλαδή, αυτά εδώ που βλέπετε δεν είναι bullying, είναι κακουργήματα, είναι εγκλήματα. Όταν έκαψαν το σχολείο, απείλησαν τη διευθύντρια, η οποία νομίζω ούτε μάρτυρας δεν πήγε. Διότι υπάρχει αίσθηση ότι το κράτος δεν προστατεύει επαρκώς πλέον. Και υπάρχει η άλλη, χειρότερη αίσθηση, ότι είναι ανεκτικό απέναντι σε αυτή την ομάδα. Και τη γενικότερη ομάδα αυτή, η οποία συντηρεί την εγκληματικότητα. Κύριε Δήμαρχε, να καταλάβουμε κάτι. Εδώ είναι επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά. Μία είναι εδώ που καταστρέφουν το σχολείο και είναι η δημόσια περιουσία και όπως λέτε ούτε καν η διευθύντρια υπό το φόβο. Είναι εμπρισμός εδώ, το βλέπετε. Δεν είναι, είναι εμπρισμός. Ναι. Απ' την άλλη είναι τα ίδια παιδιά που είδαμε στο βίντεο με το 14χρονο που εδώ τον χαστικίζουν. Από ό,τι έχω ακούσει, ναι. Αν κάποιος μπορεί να το ταυτοποιήσει, όρισε εδώ, δεν είναι εκφοβισμός. Χτυπούν ένα παιδί. Είναι εγκληματική πράξη. Και μάλιστα, έχει πέσει θύμα bullying και η κόρη σας. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Βεβαίως. Από την ίδια ομάδα, στην πλατεία, με παρέα που ήταν, πήγαν να πάρουν τα κινητά από κάποια παιδιά. Αμέσως ειδοποίησα την δημοτική αστυνομία που ήταν στην πλατεία και την αστυνομία. Ήξεραν απ' έξω ποιοι είναι. Η αστυνομία ήξερε ήδη ποιοι είναι, γιατί ξέρει ότι είναι αυτή η μόνιμη ομάδα. Υπάρχει ένα φαινόμενο λοιπόν. Υπάρχει μια ομάδα η οποία στην ανατολική πλευρά της πόλης έχει επιβάλει το φόβο, κλέβει σπίτια, σπάει αυτοκίνητα, απειλεί επαγγελματίες, κάνει bullying σε παιδιά να τους παίρνει τα κινητά, μέχρι και σε ένα αθλητικό κέντρο μαχαίρια είχαν βγάλει, βάζει φωτιές στα σχολεία. Απειλεί. Μπορείτε να κάνετε κάτι, γιατί μιλάμε τώρα και εγώ, για. Εγώ, ακούστε εδώ. Κοιτάξτε, είμαι αδύνατος. Δεν είναι όλοι ανήλικοι, είναι και ενήλικες. Κάποιοι οι οποίοι έχουν βαρύ μητρό, ποινικό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βολεύει να παρουσιάζονται απλά σαν μπούλινγκ για κάποιους που δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Εδώ πρόκειται για εγκληματικές φυσιογνωμίες. Για τις αρχές. Από την Εκκλησία μέχρι την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τις αρχές που πρέπει κατά νόμο να τηρούν την τάξη και τη δικαιοσύνη στη χώρα. Να υπάρχει κράτος δικαίου και κράτος ασφάλειας. Δεν είναι αυτοδιοίκηση αυτό. Ούτε ο παπάς της ενορίας. Εσείς λέτε ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση παρά το γεγονός. Δηλαδή, εμείς τώρα μαθαίνουμε τα περιστατικά ότι έχουν μια αλληλουχία και ότι εδώ είναι ενδεχομένως η ίδια ομάδα. Ναι. Είναι κοινό μυστικό, το ξέρουν όλοι. Κάνουν φθορές σε σπάνε αυτοκίνητα. Έχουν σπάσει καταστήματα, έχουν κλέψει σπίτια. Η στατιστική της αστυνομίας είναι αποδεικτική για το πού γίνονται και από ποιους γίνονται και οι προσαγωγές. Τους πάνε μια βόλτα από την υπηρεσία, περνάνε ας πούμε αστυνομία, δικαστήρια, ξανά στην πλατεία, τα ίδια. Άρα υπάρχει αναποτελεσματικότητα. Η ασφάλεια του πολίτη πάει περίπατο. Δεν ασχολείται κανείς με την ασφάλεια του πολίτη. Αποτρεπτικά για το έγκλημα, προληπτικά για το έγκλημα. Δεν πρέπει να χρηγήσουμε θύματα. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, έχεις κάποια ενημέρωση από την αστυνομία? 5-10 παιδιών. Ναι. 5-10 παιδιά δεν είναι παραπάνω. Και είναι και κάποιοι που είναι πάνω από 18 ετών. Να κάνουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Μέχρι να βάζουν φωτιά, να χτυπάνε το παιδί εδώ έτσι, να απειλούν νεότερα παιδιά τους παίρνουν τα κινητά, να έχουν μαχαίρια πάνω τους. Πριν 5 μέρες, εδώ κάτω από το Δημαρχείο, 6 ώρα που ήρθαν εργαζόμενοι, βρήκαν ένα παιδί ημίγυμνο, ξαπλωμένο σε κατάσταση ουσιαστικά αναισθησίας. Ωραία, τι θα γίνει, Δήμαρχε? Πρέπει να βρει μια λύση. Και το τι θα γίνει, να το πει ο Δήμαρχος, πρέπει να κάνει τη δουλειά τους κάποιες αρχές. Τι θα γίνει δηλαδή? Όλοι λέμε δεν θέλουν να πλησιάσουμε το πρόβλημα. Ανεπαρκούν, δεν θέλουν, δεν μπορούν.
οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την τάξη εντηρήσης του νόμου, να το αποτέλεσμα αυτό προσλαμβάνουμε. Δηλαδή θα πούμε εμείς τι θα κάνουν τη δουλειά τους κάποιοι. Να καταλάβω κάτι, μισό λεπτό, Δήμαρχε. Φίβο, εσύ που επικοινώνησες με την αστυνομία, τι σου είπανε ότι για τη συγκεκριμένη, για το τελευταίο αυτό περιστατικό με το 14χρονο έχει σχηματιστεί δικογραφία και τι θα γίνει. Εγώ έχω στείλει και επιστολές ευθύς εξ αρχής σε όλες τις αρχές που ανέλαβα. Έτσι έχω στείλει. Θα πάμε, είναι τακτική δικάσιμο, ναι. Θα αντιμετωπίζουμε όλα δηλαδή περιστασιακά και σε επίπεδο πτέσματος. Δεν είναι bullying αυτό. Κύριε Δημαρχέ, οπότε εσείς καταγγέλλετε ότι στην ουσία πρόκειται για μια συμμορία πέραν των τριών ανηλίκων. Δεν το καταγγέλλω, αποδεικνύεται από τα πράγματα. Βάζουν φωτιά και είναι δημόσια περιουσία. Είναι πληστές. Που ενδεχομένως οι επικεφαλείς της συμμορίας αυτής είναι εγκληματίες ενήλικοι. Βέβαια. Και οι άλλοι δεν πάνε, επειδή είναι 17 ετών. Ψηφίζουν 17 ετών. Έχουν τεκμήριο λογικής. Δεν είναι άλλο το πράγμα ότι είναι παιδιάστικες αφέλειες αυτές, όταν έχουν τόσο οργάνωση, τόσο βάθος. Μακάρι μέσω της εκπομπής μας να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση. Δηλαδή, για να ξυπνήσουμε. Πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά τους. Και κύριε Δήμαρχε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε που βγήκατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ.